σήμερα εδώ, μια εβδομάδα μετά από το έγκλημα στα Τεύρη, που μας συγκλώνει σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ, μετά από μια εβδομάδα θλίψης, στεναχώριας, οργής. Όταν αντικρίσαμε το περιστατικό, όλοι σκεφτήκαμε πως θα μπορούσαμε να ήμασταν κι εμείς εκεί μέσα. Θα μπορούσαν οι δικές μας μανάδες να είναι αυτές που θρυνούν τον άδικο χαμό των παιδιών τους, οι δικοί μας φίλοι, αυτοί που επέβαιναν στο μοιραίο τρένο. Και για πολλούς από εμάς, σίγουρα ήταν κάποιος. 57 άνθρωποι, δεκάδες νέοι, παιδιά, έχασαν τη ζωή τους άδικα από ένα έγκλημα που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Από ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο που φέρει την υπογραφή όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ προώθησαν βήμα-βήμα τη στρατηγική της απελευθέρωσης των μεταφορών, της ιδιωτικοποίησης, το κομμάτιασμα του σιδηροδρόμου για να πουληθεί σε εταιρείες, την τραγική υποχρηματοδότηση στις υποδομές, χωρίς καν να υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας που να λειτουργούν. Η προσπάθεια να τα φορτώσουν το ανθρώπινο λάθος προκαλεί την απλή λογική. Οι εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους με απεργίες, κινητοποιήσεις, ανακοινώσεις εδώ και μήνες, αλλά και μόλις λίγες μέρες πριν το τραγικό συμβάν, είχαν προειδοποιήσει για την κατάσταση και ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, το μοιραίο βρίσκεται μπροστά. Και έτσι έγινε. Όλοι τους ξέρανε, όλοι τους γνώριζαν και τώρα κάνουν τους αλήξερους. Τους βαρεθήκαμε. Χορτάσαμε σωτήρες και υποσχέσεις. Μετά την θλίψη και το πάγωμα των πρώτων ημερών, μετά το αντίκρισμα των γενών θέσεων στα θέατρά μας, λέμε πλέον, ως εδώ, ξεκινήσουμε από οργή. Ειδικά η προσπάθεια που γίνεται να συγκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες και να αποκριθεί η αλήθεια, είναι οι σαγόνες που ξεχυλίζουν το ποτήρι. Είναι οι σαγόνες που πυροδοτούν την οργάνωση του αγώνα. Και αυτό εκφράζεται και σήμερα με τη μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση και εκφράστηκε και όλες τις προηγούμενες μέρες. Οι φοιτητές, από την επόμενη κιόλας μέρα, αρχίσαμε να ψάχνουμε απαντήσεις. Απαντήσεις στο γιατί, εν έτη 2023, που μέσα στις σχολές συζητάμε για τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, γιατί ενώ μπορούμε να παρακολουθούμε την παραγγελία μας και να ξέρουμε τι ώρα θα φτάσει, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε αν δύο τρένα βρίσκονται στην ίδια ράγα. Και φτάσαμε να θρυνούμε νεκρούς. Και όλο αυτό το γιατί μετατράπηκε σε οργανωμένο αγώνα. Τις πρώτες μέρες, με μαζικές αποχές από τα μαθήματά μας και με τη μεγαλειώδη κινητοποίηση το απόγευμα της Παρασκευής. Αυτή την εβδομάδα, με μαζικές γενικές συνελεύσεις σε όλους σχεδόν τους φοιτητικούς συλλόγους, με καταλήψεις στα πανεπιστήμια αλλά και στα σχολεία. Το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Τους ξεκαθαρίζουμε ότι θα γίνουμε η φωνή των νεκρών. Τώρα είναι η ώρα να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Δεν θα περιμένουμε άλλη τραγωδία. Θα παλέψουμε τώρα για άμεσα μέτρα, για ασφαλείς μεταφορές και υποδομές. Το χρωστάμε σε όλους τους νεκρούς συναδέλφους μας. Στην Αγάπη, στη Θόμη, στην Αναστασία, τον Κυπριανό, τον Αναστάση, την Ελένη, τον Γιώργο, στις οικογένειες των νέων παιδιών και των εργαζομένων στα τρένα που έχασαν τη ζωή τους. Η οργή αυτή ήρθε η ώρα να γίνει ανατροπή. Ήρθε η ώρα να γίνει ποτάμι που θα τους πνίξει.